Έτσι μεταδίδει την ακτινοβολία. Αυτό είναι από το βιβλίο του Δημόκριτου. Ορίστε. Δηλαδή, εγώ που είμαι στα 15 μέτρα, ανοίγω το παράθυρό μου και μπαίνει καρκίνος. Βγαίνω στο μπαλκόνι και βλέπω το χάρο. Εν ένα πρόσμενο εφιάλτη ζουν από τον Απρίλιο κάτοικοι της οδού Θεμιστοκλέους και της γύρω περιοχής στον Πύργο μετά την τοποθέτηση κεραίας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας δίπλα από τα σπίτια τους. Μια ολόκληρη γειτονιά στο κέντρο της πόλης έχει ξεσηκωθεί για την κεραία που βρίσκεται καμουφλαρισμένη σε καμινάδα σε απόσταση αναπνοής από 5 σχολεία. Μόλις οι 400 και πλέον περίεργοι διαπίστωσαν πριν από μήνες τι συνέβαινε, κινητοποιήθηκαν άμεσα. Απευθύνθηκαν σε ειδικούς επιστήμονες, ακόμη και στο Δημόκριτο. Συγκέντρωσαν υπογραφές διαμαρτυρίας για την απομάκρυνση της κεραίας και έστειλαν εξώδικα στην εταιρεία αλλά και τους ιδιοκτήτες των σπιτιών και των πολυκατοικιών και ξεκίνησαν δικαστικό αγώνα διεκδικώντας την άμεση απομάκρυνση. Και ενώ η υπόθεση είχε πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης το Σεπτέμβριο, ανακάλυψαν ακόμη μία κεραία καμουφλαρισμένη σε καπνοδόχο τζακιού στην οδό Υψηλάντου. Το πρωί της Τετάρτης, οι κάτοικοι της περιοχής βρέθηκαν στο δικαστικό μέγαρο, έχοντας μαζί τους και τις έγγραφες διαμαρτυρίες της εκπαιδευτικής κοινότητας του 1ου και 14ου νηπιαγωγείου, του 1ου Γυμνασίου και του 2ου Γυμνασίου και Λυκείου Πύργου για την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν κατατεθεί για την κεραία της οδού Θεμιστοκλέους. Δεν καταλάβαμε ότι ήταν κεραία. Νομίσαμε ότι ήταν καπνοδόχος τζακιού. Όταν το μάθαμε, γιατί είδαμε που κάνανε μετρήσεις, αρχίσαμε τη διαδικασία. Σας πληροφορώ ότι μία πολυκατοικία που γειτνιάζει, που είναι κολλητά στην κεραία, στην πλάκα, υπάρχει μία έγκυος γυναίκα η οποία θα γεννήσει το Δεκέμβριο και βγαίνει έξω και βλέπει την κεραία στα 5 μέτρα. Έχουμε πολλούς ασθενείς στη γειτονιά μας. Ο σύζυγος μιας κυρίας που έχει ψυχολογικά προβλήματα εγκατέλειψε την οικογένειά του και μένει στη θάλασσα γιατί δεν μπορούσε να τη βλέπει, γιατί φοβότανε. Ο σύζυγός μου έχει προβλήματα υγείας σοβαρά και κάθε 6 μήνες τον παρακολουθούμε και η κατάστασή του δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί μετά από αυτό, γιατί είμαστε 20 μέτρα μακριά, ανοίγουμε το παράθυρό μας και βλέπουμε 10 μέτρα φουγάρο, την κεραία, η οποία έχει 3 κεφαλές στραμμένες γύρω-γύρω. Όταν φέραμε τον Δημόκριτο να κάνει τη μέτρηση, είχα κάνει έτσι και ήρθε, μας είπε ο υπάλληλος, ανεπίσημα προφορικά, ότι αν είχα παιδιά εγώ, δεν θα τα άφηνα να βγουν στο μπαλκόνι. Αποθρασύνθηκε και ένας άλλος γειτονάς μας, 40 μέτρα πιο κάτω, και το Σεπτέμβριο λειτουργήσαν 2 κεραίες στην οικοδομή του. Έχουμε κι άλλοι. Είναι επιλογή μας. Πρέπει δηλαδή να υποστούμε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν καρκίνους εκεί, που κάνουν αιμοκαθάρσεις δίπλα. Είναι υποχρεωμένοι δηλαδή, έστω και αν είναι μικρή ακτινοβολία, να την υποστούνε. Οι μαθητές υπακούν στο διευθυντή και στους κανόνες του σχολείου και κάποιοι άλλοι τους επιβάλλουν την ακτινοβολία πάνω από το κεφάλι τους. Τα παιδιά μας εκεί είναι τη μισή μέρα. Δίπλα υπάρχει και το νηπιαγωγείο, ξενοδοχεία. Και εγώ γνωρίζω ότι υπήρχαν βέβαια κάποια προβλήματα σε κατοίκους γύρω από τις κεραίες, δίπλα ακριβώς. Και έχουν και αποδείξεις οι άνθρωποι από τα δημόσια νοσοκομεία ότι η κατάστασή τους έχει επιβαρυνθεί με γρήγορα, έτσι πολύ, έχει επιβαρυνθεί ραγδαία. Ό,τι είπαμε μέσα είπαμε, τώρα γυρίσαμε πάλι στην πραγματικότητα, έφυγαν βιαστικά κάποιες κυρίες να επιστρέψουν στα σπίτια τους, να πάρουν τους ανθρώπους τους, να πάνε στα νοσοκομεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι κάτοικοι ανησυχούν για την υγεία τους, καθώς όπως επισημαίνουν, σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, η ύπαρξη κεραίων κινητής τηλεφωνίας κοντά σε σχολεία και εντός πυκνοκατοικημένης περιοχής έχει επιβλαβεί συνέπειες για την υγεία. Στα δικαστήρια βρέθηκε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πύργου Ολυμπίας, Βαγγέλης Παπαγεωργίου, ο οποίος τόνισε ότι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα διαταράσσουν σε πολλά τον ανθρώπινο οργανισμό, πόσο μάλλον όταν κεραίες κινητής τηλεφωνίας λειτουργούν ουσιαστικά μέσα στα σπίτια και στον οικιστικό ιστό, επισημαίνοντας ότι η αρχή της ευθύνης επιβάλλει ότι πρέπει να λαμβάνονται μέτρα. Δεν έχει αποδειχθεί, τουλάχιστον δεν είναι αποδεδειγμένο, ότι πράγματι οι κεραίες αυτές εκπέμπουν κάποια ακτινοβολία, η οποία είναι βλαβερή για την ανθρώπινη υπόσταση. Πλην όμως, να σου πω ότι γενικότερα τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, τα οποία εκπέμπει η ατμόσφαιρα, διαταράσσουν σε πολλούς ανθρώπους πολλές λειτουργίες, την καρδιά, τους πνεύμονες και τον εγκέφαλο, πόσο μάλλον κάποιες κεραίες, οι οποίες τέλος πάντων είναι σε μια κοντινή απόσταση
η οποία υπερβαίνει πολλές φορές, δεν υπερβαίνει τα 50% μέτρα. Η αρχή της ευθύνης που πρέπει να υπάρχει λέει ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε τα μέτρα μας και κάποιες ικανές αποστάσεις των 300-500 μέτρων πολλές φορές πρέπει να λαμβάνονται. Και να μην είναι σε απόσταση, κοντινή απόσταση τουλάχιστον ανθρώπινης ύπαρξης. Και κυρίως παιδιά. Πράγματι, για αυτές οι κεραίες είναι σε κοντινή απόσταση, είναι στα σπίτια, μέσα στα σπίτια. Αυτό για μένα είναι απαράδεκτο. Πρέπει να, τουλάχιστον να ληφθεί μέρημνα ώστε να απομακρυνθούν τουλάχιστον οι κεραίες.